Με το ημερολόγιο να μετράει αντίστροφα για την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Πάτρα, η Αχαϊκή Πρωτεύουσα ετοιμάζεται να υποδεχτεί χιλιάδες επισκεπτών που και φέτος θα την προτιμήσουν για να ζήσουν από κοντά τη μαγεία και τους ξέφρενους ρυθμούς του πατρινού καρναβαλιού. Ήδη η πληρότητα στα ξενοδοχεία του κέντρου της πόλης πλησιάζει το 100%. Στα αυτή τη στιγμή η πληρότητα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας είναι στην πληρότητα το 100%. 90 κάτι, στην περιφέρεια είναι λίγο λιγότερο, είναι γύρω στο 60 με 70%. Είναι καλή πληρότητα, όπως κάθε χρόνο, ευελπιστούμε και για έναν καλό καιρό. Τα ξενοδοχεία της πόλης μας προσπαθούν αυτές τις μέρες να δώσουν ό,τι το καλύτερο γίνεται για τους επισκέπτες μας, που οι περισσότεροι από αυτούς είναι και επαναλαμβανόμενοι. Για όσους ακόμη και τώρα δεν έχουν κάνει την κράτησή τους για τις ημέρες του καρναβαλιού, ελπίδα υπάρχει να βρουν κατάλημα σε ξενοδοχειακές μονάδες των προαστίων. Ρίο, Καστελόκαμπος, Καμίνια και Νηφορέικα είναι οι εναλλακτικές επιλογές και εκεί όμως η πληρότητα είναι αρκετά μεγάλη. Υπάρχει κινητικότητα, απλώς υπάρχουν κάποια λίγα δωμάτια ακόμα διαθέσιμα. Μεγάλος όγκος επισκεπτών θα φτάσει στην Πάτρα με μέσα μαζικής μεταφοράς, με πρώτη επιλογή να είναι τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αχαΐας. Οι διάδρομοι των λεωφορείων στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Αχαΐας θα γεμίσουν ασφυκτικά τις ημέρες του καρναβαλιού, με το ΚΤΕΛ να έχει προγραμματίσει ήδη έκτακτα δρομολόγια. Το καρναβάλι έρχεται, σιγά σιγά προγραμματίζουμε έκτακτα δρομολόγια της τάξης των 5-10 λεπτών. Πιστεύουμε τα πρώτα έκτακτα δρομολόγια θα είναι Τετάρτη απόγευμα, Πέμπτη, με αποκορύφωμα Παρασκευή μεσημέρι μέχρι και Σαββάτο μεσημέρι. Θα υπάρχουν κάποια δρομολόγια να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος. Ο μεγαλύτερος όγκος των επισκεπτών έρχεται από Αθήνα, ναι, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βέβαια και άλλες πόλεις παρουσιάζουν κίνηση, και τα Γιάννα και ο Βόλος και η Καλαμάτα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, από παντού. Η ροή επισκεπτών καρναβαλιστών αναμένεται να ξεκινήσει ήδη από την Τετάρτη, με την κορύφωση του κύματος να αναμένεται για την Παρασκευή έως και το μεσημέρι του Σαββάτου. Και η Πάτρα θα γεμίσει ασφυκτικά και φέτος για το μεγαλύτερο καρναβάλι της Ελλάδας.